Εφιαλτικό ήταν το πρωινό του Σαββάτου και για την πόλη του Ηρακλείου από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στην παραλιακή, η οποία μετατράπηκε σε ποτάμι, με τις εικόνες να είναι αντίστοιχες σε λεωφόρο Ικάρου, λεωφόρο Καζαντζίδη, πέριξ του αστυνομικού Μεγάρου, στον ΒΟΑΚ και σε δεκάδες άλλους δρόμους στην Αλικαρνασσό. Οι γυναίκες εδώ κλαίγανε που δουλεύουν στις κουζίνες των ξενοδοχείων για να πάρουν 35 ευρώ και κλαίγανε βλέποντας τα αυτοκίνητά τους να είναι το νερό μέχρι τα τζάμια. Χρειάζεται το φρεάτιο που είναι μέσα στο οικόπεδο μετά τη γέφυρα να σηκωθεί 2 μέτρα πάνω με 4 μπετοφόρμ και τσιμεντάκι. Και όχι να είναι εκεί χαμηλά και να υπάρχει ένα κανάλι το οποίο γεμίζει σκουπίδια και το νερό με την πρώτη βροχή να τα πηγαίνει πάνω από το φρεάτιο και να το φράζει. Γιατί το σηκώνουν απάνω. Είναι 2 χρόνια ακριβώς από την προηγούμενη ερωτοποντή και δεν έχει γίνει ένα έργο ουσίας. Έχουμε πάει με τους ειδήμονες την Πλαστήρα, τη βιομηχανική περιοχή, τον Άγιο Γεώργιο, τα σφαγεία. Αυτοί ακόμα αγρώνει γόρασα. Εάν δεν πιαστούν στη βιομηχανική με τα φρεάτια αυτά που λέγαμε να διοικητευθούν στο κατσαπαδιανό ρέμα, θα υπάρχουν πάντα τα προβλήματα. Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δημότες, κατασηματάρχες και μαθητές στην οδό Αρχιμίδου, στην Αλικαρνασσό, όπου το νερό κατέβαινε ως χύμαρος, αγγίζοντας ακόμη και το 1,5 μέτρο. Σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ μαθητές από τις τεχνικές σχολές του επιμελητηρίου κινδύνεψαν με χειριστή εξκαφέα να τους απομακρύνει με ασφάλεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, αίθουσες, γραφεία και διάδρομοι στις τεχνικές σχολές πλημμύρισαν, ενώ ζημιές υπήρξαν σε εξοπλισμό αλλά και σε αυτοκίνητα μαθητών. Μισό μέτρο νερό μέσα στο μαγαζί. Είναι πράγματα αυτά. Πού είναι οι αρμόδιοι? Δηλαδή πρέπει να πνιγόμαστε κάθε χρόνο. 20 αμάξια εδώ πέρα. Ποιος θα τα πληρώσει τον άνθρωπο τα αμάξια? Τίποτα. Βάρκες θα πάρουμε να έρχομαστε στη δουλειά. Το νερό έχει ανεβεί πολύ ψηλά εκεί πέρα στο τυχείο. Εκεί πέρα πάνω από 1,5 μέτρο. Απέναντι εδώ πέρα 1 μέτρο. Εδώ η τρύπα που φέρνουν τα νερά κάτω υπογείως από το αεροδρόμιο. Που έρχονται όλα τα νερά από τη βιομηχανική, έρχονται εδώ. Μια φρίκη για άλλη μια φορά. Τα κρεβάτια μας αχρηστευτήκαν, οι οικιακές συσκευές αχρηστευτήκαν. Δηλαδή μέσα σε 10 λεπτά, εδώ ήταν μια κουρτίνα, ένας καταράκτης, δεν έβλεπες τίποτα, μέσα σε 10 λεπτά. Δεν έχουμε που να κοιμηθούμε, φύγαμε και μείναμε κάτω στους κόρες μας στο σπίτι. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Απάνω στο κρεβάτι μου ανέβηκε το νερό. Τώρα πέταξα τα στρώματα και όχι μόνο, όλα τα ηλεκτρικά. Η ταράτσα δεν προλάβαινε το νερό από το σιφούνι να φεύγει και μπήκε μέσα από τη σκάλα και κατέβαινε μέσα. Η πολιτική προστασία του Δήμου Ηρακλείου βρισκόταν σε ετοιμότητα, έδρασε στα περισσότερα περιστατικά. Το σύστημα απορροής και στην Αλικαρνασσό στην περιοχή του αεροδρομίου, αλλά και στον Καρτερό στην περιοχή του Αγίου Αλεξάνδρου είναι ανεπαρκές. Και το αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου πλημμύρισε μέσα σε λίγα λεπτά από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου να καταγγέλει την απαράδεκτη εικόνα που αντιμετώπισαν. Τα γραφεία μέσα γέμισαν, πήγαν πισίνες, να το χαρακτηρίσουμε έτσι, τα γραφεία ειδικά του πρώτου ορόφου και το τμήμα μεταγωγών και δικαστηρίων. Το θετικό και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο ήταν ότι δεν τραυματίστηκε κανείς συνάδελφος ή κανείς πολίτης που βρισκόταν εντός του αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου. Περιμένουμε να αποδοθούν ευθύνες στον εργολάβο ή σε εκείνον που έχει αναλάβει την κατασκευή του κτηρίου.